Συνεχίζουμε το προεκλογικό χορό των συνεντεύξεων. Θα περάσουμε στη δημοτική ενωτική κίνηση Σπάρτη, στην παράταξη του κυρίου Βαγγέλη Βαλιώτη. Στο στούντιο του Φλάι φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Δημήτρη Αποστολάκο, υποψήφιο με την εν λόγω παράταξη. Κύριε Αποστολάκο, καλώς ήρθατε στο στούντιο του Φλάι. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στις φίλες και φίλους ακροατές του σταθμού σας. Λίγες μέρες έμειναν, ε? Έμειναν γεγονός λίγες ημέρες. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές πρώτου βαθμού για το Δήμο Σπάρτης. Της Κυριακής, της 18ης Μαΐου. Να θυμίσουμε λίγο έτσι τα σημαντικότερα γεγονότα της μέχρι τώρα πολιτικής σας πορείας. Να θυμηθεί και ο κόσμος τι ακριβώς έχει κάνει ο Δημήτρης Αποστολάκος. Η καταγωγή μου είναι, έχω γεννηθεί στο Πάρορι Λακωνίας. Έχω τελειώσει την Πάντιο, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης. Είμαι αυτή τη στιγμή τραπεζικός υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα. Από νωρίς έχω ξεκινήσει την δραστηριότητά μου σε συλλόγους πολιτιστικούς αθλητικούς, στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λακωνίας για 7 χρόνια και από το 1998, από την ίδρυση των Καποδιστριακών Δήμων, ανελιπώς, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δημότες οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια με στήριξαν και με υποστήριξαν και με τίμησαν με την ψήφο τους. Βρίσκομαι στην τοπική αυτοδιοίκηση, εκ των οποίων 16 ετών που βρίσκομαι σε αυτόν τον θεσμό, τα 4 χρόνια ήμουνα και δήμαρχος στον τέος Δήμο Μιστρά. Την τελευταία καλλικρατική, πρώτη καλλικρατική περίοδο, είμαι δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Σπάρτης και με την δημοτική παράταξη Σπάρτη Νέα Εποχή του Κώστα του Φούρκα. Και μετά την αποχώρηση του Κώστα του Φούρκα, είμαι επικεφαλής της δημοτικής παράταξης. Να θυμίσουμε στον κόσμο πώς προέκυψε η συνεργασία με τον κύριο Βαγγέλη Βαλιώτη. Βεβαίως. Σε πάρα πολλά θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου και βλέποντας αυτό το οποίο επικρατούσε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, που για μένα είναι πολλές φορές ξεφεύγαμε και έχει ξεφύγει το Δημοτικό Συμβούλιο ορισμένες στιγμές σε ορισμένα θέματα. Υπήρχε με τον Βαγγέλη το Βαλιώτη σύμπνοια σε πάρα πολλούς τομείς δράσης του Δήμου. Θεωρώ τον Βαγγέλη το Βαλιώτη έναν άνθρωπο αυτοδιοικητικό, έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει για τον Δήμο πολύ περισσότερα από ό,τι μπορεί να διεκδικήσει η παρούσα Δημοτική Αρχή. Κάναμε την υπέρβαση όλοι εμείς οι οποίοι συμμετέχουμε στην παράταξη του Βαγγέλη του Βαλιώτη, προερχόμενοι από την Δημοτική Παράταξη της Μίζωνος μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είπαμε να φτιάξουμε έναν συνδυασμό ο οποίος θα είναι πάνω απ' όλα ανεξάρτητος, και γεγονός μέχρι ώρας έχουμε βαδίσει πάνω σε αυτό το οποίο είχαμε υποσχεθεί στους εαυτούς μας και προχωράμε αυτή τη στιγμή, πιστεύω, πάρα πολύ καλά ώστε να διεκδικούμε την ερχόμενη Κυριακή τον Δήμο Σπάρτης. Ένας συνδυασμός με πολλές κομματικές καταβολές, έτσι, κάτι που αποδεικνύει και τον ανεξάρτητο χαρακτήρα του. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι και από την αριστερά και από τη δεξιά και από το κεντρό χώρο, αν τέλος πάντων συνεχίζουμε να μιλάμε με πολιτικούς όρους. Είναι ένας πολύ συλλεκτικός από πλευράς πολιτικών και κομματικών πεπιθήσεων συνδυασμός. Πιστεύουμε στην ανεξαρτησία της τοπικής αυτοδιοίκησης και γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει στη συγκεκριμένη στιγμή να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να βγάλουμε τον Δήμο από αυτό το τέλμα το οποίο επί πολλά χρόνια έχει περιέλθει. Τι είναι αυτό που σας διαχωρίζει από τον συνδιεκδικητή του Δημαρχιακού Θόκου, τον κύριο Αργυτάκο, και την παράταξή του? Για ποιο λόγο δηλαδή θεωρείτε ότι, ή μάλλον ποιοι είναι οι στόχοι σας, και ας αφήσουμε στο τέλος για ποιο λόγο να πρέπει να σας ψηφίσει ο Δημότης Σπάρτης. Ποιοι είναι οι στόχοι σας? Εμείς ξεκινάμε έχοντας σαν στόχους και σαν αρχές τη συμμετοχική και δημοκρατική λειτουργία του Δήμου. Πράγμα το οποίο δεν υπήρχε στην προκειμένη δημοτική περίοδο. Και αυτό το διαπιστώνουμε στις επισκέψεις που κάνουμε σε όλες τις τοπικές κοινότητες. Είναι σημαντικό το να συμμετέχει
ο Δημότης στα πράγματα του τόπου του. Mm-hmm. Να σας πω κάτι, ότι 29 τοπικές κοινότητες έχουν μονομελή εκπροσώπηση. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι όσο καλός, όσο γνώστης των πραγμάτων να είναι το άτομο το οποίο εκπροσωπεί την τοπική κοινότητα, το μοναδικό άτομο, δεν μπορεί να τα βγάλει εις πέρας. Mm-hmm. Άρα η συμμετοχή του κόσμου στην διαχείριση των τοπικών υποθέσεων είναι σημαντική για μας. Πράγμα το οποίο η παρούσα δημοτική αρχή δεν το έκανε. Περάσαν 3 χρόνια, δεν είχε περάσει από καμία τοπική κοινότητα. Για μας αυτό είναι ένας πρωταρχικός και δεσμευτικός παράγοντας της νέας δημοτικής αρχής. Αν θυμάμαι πάντως καλά, και ο κύριος Βαλιώτης, όταν ήταν δήμαρχος συνόντος, είχε καθιερώσει και τις λαϊκές συνελεύσεις, έτσι. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος που ήθελε να έχει επικοινωνία με τους δημότες του Ινούντα. Αυτό θα είναι δέσμευση για μας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, σε όλες τις δημοτικές κοινότητες και στην τοπική κοινότητα Σπαρτιατών. Επίσης, άλλη αρχή μας είναι η διαφάνεια και ο έλεγχος. Mm-hmm. Η χρηστή διοίκηση και διαχείριση του Δήμου. Η αλληλεγγύη, η ειλικρίνεια και η αξιοπιστία μας σε κάθε ενέργεια και εξαγγελία και πράξη. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα υλοποιήσιμο. Ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει κατεύθυνση και όραμα στο Δήμο Σπάρτης. Θεωρείτε ότι έχει έναν χαρακτήρα αναπτυξιακό ή έχει έναν χαρακτήρα μιας ορθής διαχείρισης του Δήμου? Δηλαδή να περιμένει ο κόσμος έργα σημαντικά για το Δήμο Σπάρτης ή να περιμένει μια χρηστή διοίκηση? Θεωρούμε ότι διεκδικώντας, πράγμα το οποίο η Δημοτική Αρχή δεν το έκανε αυτή τη Δημοτική περίοδος, θα έρθουν και τα μεγάλα έργα. Mm-hmm. Απλώς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να έχουμε έτοιμες τις μελέτες, ώστε να προχωρήσουμε στη διεκδίκηση μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων των έργων τα οποία θα δώσουν διαφορετική πνοή για την πόλη της Σπάρτης. Το βασικό για μας είναι η διεκδίκηση. Διεκδίκηση δεν υπήρχε από την Δημοτική Αρχή. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι γίνονται έργα. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι σε οποιοδήποτε έργο γίνεται στον Δήμο Σπάρτης. Τα είχαμε ψηφίσει τα μεγάλα έργα, άσχετα αν ορισμένοι επιλεκτικά θυμούνται ή εσκεμμένα δεν θυμούνται ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί και να μην ήταν και παρόντες στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα μεγάλα έργα ως παρατάξεις της μειοψηφίας τα είχαμε στηρίξει και τα είχαμε ψηφίσει. Mm-hmm. Μάλιστα. Θα ήθελα να μου απαντήσετε σε μια τυπική ερώτηση που κάνω σε όλους τους υποψηφίους οι οποίοι δεν ανήκουν στην παράταξη της νυν Δημοτικής Αρχής. Θα ήθελα μια αξιολόγηση, δηλαδή τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι πρέπει να κρατήσουμε από τα 3,5 χρόνια που ολοκληρώνονται τώρα και τι είναι αυτό που δεν σας άρεσε, τι θα αλλάζατε από την διοίκηση που πέρασε τα 3,5-7 χρόνια από το Δήμο Σπάρτης. Πολλές φορές είχαμε έρθει σε αντιπαραθέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα το οποίο θα αλλάζαμε θα ήταν η νοοτροπία της Δημοτικής Αρχής τόσο απέναντι σε εμάς τις παρατάξεις της μειοψηφίας όσο και απέναντι στους εκλεγμένους τοπικούς συμβούλους. Πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο έγιναν γεγονότα και πράγματα τα οποία πιστεύω ότι δεν τιμούσαν τον θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακούστηκαν εκφράσεις, πολύ βέβαια περιορισμένες, αλίμονο να ήταν σε έκταση. Γνωρίζετε τι έχει υποθεί, τι είχε υποθεί για πρόσωπα σημαντικά της ιστορίας της χώρας μας, στους τομείς τους οποίους υπηρετούν. Να μην αναφερθώ έτσι στον μουσικοσυνθέτη τον Μίκη Θοδωράκη, οι εκφράσεις οι οποίες είχαν ακουστεί από άτομα της πλειοψηφίας. Υπήρχαν επιθέσεις σε τοπικούς συμβούλους οι οποίοι δεν πρόσκυνται, σε προέδρους τοπικών συμβουλίων οι οποίοι δεν επρόσκυντο στην παράταξη της πλειοψηφίας. Όλα αυτά, αυτή την οτροπία, αυτό το ήθος, το ύφος, εμείς θα το αλλάξουμε και να είστε σίγουροι ότι θα το αλλάξουμε και πιστεύω ότι από εκεί ξεκινούν όλα. Mm-hmm. Μάλιστα.
Να πάμε στους υπόλοιπους υποψηφίους δημάρχους. Θα ήθελα ένα σχόλιο για την παράταξη του κυρίου Κουμουνδούρου, ένα σχόλιο για την παράταξη του κυρίου Λεβεντάκη και ένα για την παράταξη του κυρίου Αλεξάκου. Είναι σημαντικό ότι σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές οι συνδυασμοί οι οποίοι διεκδικούν τον Δήμο Σπάρτης πιστεύω είναι οι περισσότεροι σε αριθμό από οποιαδήποτε άλλη προεκλογική περίοδο. Και αυτό είναι σημαντικό, είναι νίκη της, της δημοκρατίας. Εμείς δεν έχουμε κάτι να μοιράσουμε με τους άλλους. Ο καθένας δίνει τον αγώνα του, έναν αγώνα ο οποίος πιστεύω ότι μέχρι ώρας οι υπόλοιποι πλην της Δημοτικής Αρχής, και θα πω για ποιο λόγο, είναι ένας αγώνας τίμιος, παρουσιάζουν το πρόγραμμά τους, τις θέσεις τους δημοκρατικά. Η Δημοτική Αρχή, βρισκόμενη σε κατάσταση, θα έλεγα, πανικού, προσπαθεί να περάσει γκάλοπ τα οποία, με ποσοστά τα οποία για μας είναι ανύπαρκτα, διότι αν είναι υπαρκτά τους προκαλούμε να τα παρουσιάσουν. Το γκάλοπ, το πλέον αξιόπιστο, είναι το γκάλοπ της ψηφοφορίας των δημοτών την Κυριακή 18 Ιουνίου. Εμείς τον γκάλοπ αυτό το κάνουμε στον κόσμο, το κάνουμε στις περιοδίες μας, σε επισκέψεις που κάνουμε τόσο στην πόλη της Σπάρτης όσο και στις τοπικές κοινότητες. Και για μας το γκάλοπ είναι αυτή η αλλαγή που θέλει ο κόσμος από την παρούσα Δημοτική Αρχή. Επίσης η Δημοτική Αρχή, ακολουθώντας μία πρακτική η οποία θυμίζει άλλες εποχές, έχει εξαπολυθεί και την τελευταία εβδομάδα κάνοντας μικρορουσφέτια, πιστεύοντας ότι έτσι θα κερδίσει την εμπιστοσύνη και κατ' επέκταση την ψήφο των δημοτών. Αυτά πρέπει να καταλάβει, ότι έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτοί. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε πού πιστεύετε ότι έχει μείνει ο Δήμος Σπάρτης πίσω και ποιο είναι το πρόβλημα στο οποίο θα σκύψετε από την πρώτη στιγμή αν είστε η επόμενη Δημοτική Αρχή. Εδώ θα ήθελα να πω το εξής. Παρατηρώντας και έχοντας μπροστά μου το πρόγραμμα της παρούσας Δημοτικής Αρχής την προηγούμενη προεκλογική περίοδο, και εκεί πρέπει ο Δημότης να κρίνει την κάθε Δημοτική Αρχή στο τέλος της Δημοτικής περίοδου, το τι είχε υποσχεθεί και το τι έκανε. Σας πληροφορώ, εγώ δεν βλέπω να έχει υλοποιήσει από αυτό το πρόγραμμα το 10%. Ο κύριος Δήμαρχος μίλησε ότι έχει υλοποιηθεί το 85%. Μάλλον έκανε λάθος, το 85% δεν το έχει υλοποιήσει. Έχει υλοποιηθεί 15, εγώ ούτε 15 βλέπω, λιγότερο από 15%. Από εκεί και πέρα, όταν δεν υλοποιείς το πρόγραμμα το οποίο προεκλογικά δίνεις στον Δημότη και υπόσχεσαι και προφανώς δεσμεύεσαι ότι θα το υλοποιήσεις, είναι στην κρίση του Δημότη να κρίνει, και πρέπει να κρίνει βάσει αυτού του απολογισμού. Εμείς δεσμευόμαστε, κοιτάμε στα μάτια τον Δημότη και λέμε αυτό το πρόγραμμα το οποίο κατεβάζουμε και το οποίο σας προτείνουμε είναι ένα πρόγραμμα υλοποιήσιμο και στο τέλος της πενταετίας θα το έχουμε υλοποιήσει. Αν δεν το έχουμε υλοποιήσει, από εκεί και πέρα θα μας κρίνετε και δεν έχουμε πλέον κανένα λόγο να ξαναζητήσουμε την ψήφο σας. Λίγο πιο εξειδικευμένα, θα μου πείτε κάποιο πρόβλημα στο οποίο πιστεύετε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα. Κοιτάξτε να δείτε. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη εποχή. Μια εποχή η οποία το πρώτο στο οποίο πρέπει να ενσκύψουμε είναι ο άνθρωπος. Το πρόγραμμά μας βασίζεται σε αυτό ακριβώς το στοιχείο, σε αυτόν ακριβώς τον τομέα, στον άνθρωπο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι διανύουμε μια κρίση οικονομική η οποία έχει επηρεάσει καλώς ή κακώς όλους μας. Μια κρίση κοινωνικών θεσμών, μια κρίση ηθών. Για μας προέχει ο άνθρωπος, και αν κοιτάξετε το πρόγραμμά μας ξεκινάμε από εκεί. Με κοινωνική μέρημνα για την στήριξη των μεσαίων και ασθενεστέρων στρωμάτων. Ουσιαστική και αποτελεσματική λειτουργία των κοινωνικών
υπηρεσιών, βελτίωση λειτουργίας και επέκταση σε όλες τις δημοτικές ενότητες του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι, ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου, φαρμακείου, ιατρίου, δράσεις για 24ωρη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου. Και εκεί ο Δήμος μπορεί να παρέμβει με τα θεσμικά του όργανα, με την διεκδίκηση, ώστε να υπάρχει καλύτερη ιατρική περίθαλψη, η δυνατή καλύτερη. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά πιστεύουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και ακόμα καλύτερα. Δημιουργία ενός Δήμου φιλικού προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Δηλαδή, η βάση μας στο πρόγραμμά μας κινείται πάνω στον άνθρωπο. Mm-hmm. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και το τετριμένο, πολιτισμός και τουρισμός. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το έχουμε εξαντλήσει γενικά, όχι μόνο στην προεκλογική περίοδο, αλλά και πριν. Είναι μια κοινή απέτηση του κόσμου να δει τη Σπάρτη επιτέλους να βγαίνει μπροστά και να αποκτά τη θέση που της αξίζει σε τουριστικό επίπεδο και φυσικά να προβληθούν και οι πολιτιστικές της ομορφιές. Δυστυχώς, σε κάθε προεκλογική περίοδο, αυτό είναι ένα από τα βασικά διλήμματα και αυτά τα οποία εκάστοτε οι οποίοι διεκδικούν την δημοτική αρχή της πόλης εκεί προσπαθούν να ρίξουν το βάρος. Μέχρι ώρας θεωρώ ότι δεν έχουμε κάνει τίποτε, μα τίποτε, σε αυτό τον τομέα. Αυτή τη στιγμή τι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε στην περιοχή μας, στο Δήμο μας? Τα αγροτικά μας προϊόντα, την αγροτική παραγωγή και πρώτιστα τον πολιτισμό, τα αρχαία μας μνημεία, τον κόσμο ο οποίος θα έρθει και θα επισκεφτεί την πόλη της Σπάρτης, τον Μιστρά, την Πελάνα και τις άλλες δημοτικές ενότητες που διαθέτουν αυτό τον πολιτιστικό πλούτο. Δυστυχώς σε αυτόν τον τομέα δεν έχουμε κάνει κάτι. Να σας πω κάτι όσον αφορά το μουσείο. Το μουσείο της Σπάρτης, το οποίο επί τόσα χρόνια διεκδικούμε σαν κοινωνία, ουδέποτε απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή, αυριανή Δημοτική Αρχή, και αυτό το θεωρώ σίγουρο και δεδομένο, έχοντας τα μηνύματα του κόσμου, το πρώτο μήνυμά μας θα είναι εκεί. Θα απασχολήσει όσο πρέπει να απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο η δημιουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου. Να μην φτάνουμε στο σημείο και προεκλογικά ξεκινάμε κάτι και μετά το ξεχνάμε για 5 χρόνια και ξαναεπανερχόμαστε πάλι στην προεκλογική περίοδο. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, η ανάδειξη των αρχαιολογικών και πολιτιστικών μας κληρονομιών, και πιστεύω ότι σε αυτό το τομέα η Δημοτική Αρχή έχει αποτύχει. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Σε μια τέτοια περίοδο που, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, υπάρχουν πάρα πολλές παρατάξεις και εδώ στο Δήμο Σπάρτης, 5 στον αριθμό, προφανώς απαιτούνται πολλά άτομα. Θεωρείτε ότι έγιναν εκπτώσεις στην παράταξή σας ώστε να κλείσει το ψηφοδέλτιο, όπως το λέμε απλά? Δηλαδή, αναγκαστήκατε με κάποια άτομα με τα οποία ίσως να μην μπορείτε να συνεργαστείτε τόσο καλά να τα εντάξετε στο συνδυασμό ώστε να κλείσει το ψηφοδέλτιο? Εμείς είχαμε μια ιδιαιτερότητα. Τα άτομα τα οποία απαρτίζουν το συνδυασμό και μας πλαισίωσαν και μας έκαναν την τιμή να είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο ήταν άτομα τα οποία αυθόρμητα, κάτω από καμία πίεση, δεν ήρθαν σε εμάς. Ήρθαν αυτόβουλα, ελεύθερα, μόνα τους, βλέποντας ότι πάει να γίνει κάποια αλλαγή μέσα από τον συνδυασμό μας. Εδώ θα ήθελα να σταθώ και να πω το εξής. Άσχετα με ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, που εμείς θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι υπέρ της δημοτικής παράταξης της δικής μας, υπέρ του συνδυασμού του δικού μας, της δημοτικής ενωτικής κίνησης Σπάρτης, με υποψήφιο δήμαρχο τον Βαγγέλη του Βαλιώτη, ο κόσμος να πάει να ψηφίσει ελεύθερα, να ψηφίσει με κριτήρια αντικειμενικά, αφήνοντας στις άκρες οποιαδήποτε κριτήρια υποκειμενικά. Κριτήρια, είτε θέλετε να πω συγγενικά, κριτήρια τα οποία σχετίζονται με φιλίες, κριτήρια γιατί η δημοτική
αρχή τους έκανε ένα μικρό ρουσφέτη που υποχρεωμένοι εκ του νόμου πρέπει να είναι κοντά στον πολίτη και να το κάνει χωρίς να επιζητεί την ψήφο. Λοιπόν, να πάμε να ψηφίσουμε με αντικειμενικά κριτήρια και να ψηφίσουν άτομα τα καλύτερα των καλύτερων από αυτά που βρίσκονται σε όλους τους συνδυασμούς. Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο να επιλέξει προσωπικά εσάς ο Δημότης Πάρτης και γενικότερα την παραταξή σας, και φυσικά συμπληρώνετε και προσθέτετε ό,τι άλλο θέλετε. Διότι πιστεύουμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι υλοποιήσιμο, ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει λύσεις στον άνθρωπο Δημότη, ένα πρόγραμμα το οποίο για μας είναι δεσμευτικό, ένα πρόγραμμα το οποίο, κοιτώντας τα μάτια των Δημότη, λέμε ότι στο τέλος της πενταετίας θα το έχουμε κάνει πραγματικότητα. Δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει μέσα έργα ή οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τα δημοτικά δρόμενα τα οποία δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει γίνει με την προσπάθεια πολλών συμπολιτών, από κοινού το έχουμε καταρτήσει και γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι ένα υλοποιήσιμο πρόγραμμα. Επίσης θεωρούμε ότι ο Βαγγέλης ο Βαλιώτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αν μη τι άλλο, μπορεί να διεκδικήσει. Και αυτό για μας είναι σημαντικό, ότι ο αυριανός δήμαρχος μπορεί να διεκδικήσει. Πράγμα το οποίο η Δημοτική Αρχή δεν το είχε κάνει. Mm-hmm. Και είναι ένας άνθρωπος, και όλοι μας οι οποίοι συμμετέχουμε στο συνδυασμό, οι οποίοι θα είμαστε δίπλα στο Δημότη. Προσωπικά για εσάς, κάτι που θα θέλατε να πείτε στο Δημότη Σπάρτης? Για ποιο λόγο πρέπει ο Δημήτρης Αποστολάκος να βρεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την επόμενη πενταετία? Είπα και προηγουμένως ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο για την τοπική αυτοδιοίκηση και για τα πράγματα του Δήμου Σπάρτης. Στο ψηφοδέλτιο είναι άτομα τα οποία είναι ηλικιακά πάρα πολύ νέα. Άτομα τα οποία όμως έχουν δουλειά, και πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε και την πρωτεία σε δύο άτομα που κατεβαίνουν στις τοπικές κοινότητες. Όσον αφορά την ηλικία, είναι τα πλέον μικρότερα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν την εμπειρία, όπως είμαι εγώ, και θέλω να σταθώ δίπλα στους νέους, σε αυτά τα άτομα τα οποία μας εμπιστεύτηκαν και θέτουν τον εαυτόν τους στην κρίση των δημοτών του Δήμου Σπάρτης, να σταθώ στο πλευρό τους για μια πενταετία, να προσφέρω τις γνώσεις τις οποίες έχω επί 16 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, και να τους βοηθήσω ώστε να είναι οι αυριανοί μετά από εμάς άνθρωποι οι οποίοι θα αναλάβουν τα ηνία της πόλης.